Το ξέρετε ότι το τεχνικό πρόγραμμα έπρεπε να είχε γίνει μετά τις εκλογές του Οκτώβρη, να έρθει για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έγινε. Ήρθε στις 29 Δεκεμβρίου. Για ποιο λόγο να έρθει στις 29 Δεκεμβρίου, συγγνώμη. Στο τεχνικό πρόγραμμα. Μισό. Ξεκινάω από εκεί για να έρθω σε αυτό, να συμπαθήσω το θέλω. Έτσι. Καταρχήν δεν έχουν προϋπολογισμό. Έτσι. Λοιπόν. Εδώ πέρα θα πρέπει τα ογκώδη, τα κλαριά και τα φύλλα και όλα αυτά, υπάρχει τρόπος. Έτσι. Όμως μέσα στα ογκώδη περιλαμβάνονται και τσιμέντα και στρώματα και διάφορα άλλα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εργολάβοι, οι οποίοι θα γίνει διαγωνισμός, αλλά πρέπει πρώτα να δούμε το τεχνικό πρόγραμμα και να έρθει και ο προϋπολογισμός. Αν δεν έχουμε προϋπολογισμό, δεν μπορούμε να προβούμε σε κανέναν διαγωνισμό. Το οποίο οι Κορίνθοι θα κάνουν λίγο υπομονή, κάνουμε δράσεις και το έχετε δει, έχουν φύγει πολλά ογκώδη. Καταρχήν το θέμα της καθαριότητας έχει κυθεί. Έτσι. Και δίνω συγχαρητήρια στον Αντιδήμαρχο, τον Αντρέα Δοπούλο, για το ενδιαφέρον του. Και σιγά σιγά θα αφομοιωθεί και το θέμα των ογκωδών. Όλων των μπαζών, και εδώ πέρα να πω και κάτι. Φέρνουμε και εμείς μια ευθύνη σαν πολίτες. Καθαρίζουμε πίσω και πάμε και πετάμε πάλι ογκώδη. Είναι στις προθέσεις σας να πέσουν πρόστιμα σε αυτή την περίπτωση. Εάν δεν φτιαχτεί η δημοτική αστυνομία, δεν μπορούμε να επέμβουμε και να προβούμε σε πρόστιμα. Σε έναν εργολάβο που είναι, μπάζα... είναι παράνομο. Είναι παράνομο αυτό. Από εκεί πέρα αυτό είναι θέμα της αστυνομίας. Το έχει κάνει ο Δήμος Λουτρακίου. Αυτό από το Δήμο είναι παράνομο. Εκεί έχει μόνο τον έλεγχο η αστυνομία της πόλης.